Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή «Σε κάθε γωνιά της Αθήνας» με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε καλεσμένο τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας και Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου, τον κύριο Σπύρο Παπακανέλο, ο οποίος είναι καταξιωμένος εδώ και πολλά χρόνια στον χώρο του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να πούμε έτσι δύο λόγια για τους προπονητές και γενικά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, με υγεία σε όλους. Θεωρώ δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά για το ποδόσφαιρο, το ερασιτεχνικό και το επαγγελματικό και ιδιαίτερα για τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές και όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται. Η έννοια μας είναι αυτή, πότε θα αρχίσει. Μόνο όταν μας πούν οι ειδικοί, οι λοιμοξιολόγοι, αν μπορούμε να αρχίσουμε, είναι πολύ δύσκολο και να αρχίσει τώρα δεν θα έχει πια νόημα. Βέβαια, από την πλευρά μας εμείς προσπαθούμε διαδικτυακά, αν θέλετε, οι περισσότεροι προπονητές να έχουν μια ενημέρωση, να είναι κοντά στους προπονητές. Αυτό δεν είναι όμως το ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου για την πρόσκληση που μου κάνατε και ήρθατε να μιλήσουμε για τον προπονητή και για το ποδόσφαιρο. Θα τα πούμε εκτενέστερα ανάλογα με τις ερωτήσεις που θέλετε να μου κάνετε. Πρόεδρε, βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου. Εάν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ένδειξη, δεν έχει δοθεί κάποιο το πράσινο φως για την έναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας, πιστεύετε ότι εάν μέχρι τα μέσα Φλεβάρι δεν έχουμε κάποια ένδειξη, δύσκολα θα έχουμε φέτος πρωταθλήματα? Θεωρώ δωρό-άδωρο. Είτε γίνει τώρα, είτε γίνει στη μέση Φλεβάρι, το πρωτάθλημα, κατά την άποψή μου, έχει τελειώσει. Δεν μπορούν να επανέλθουν οι παίχτες τόσο γρήγορα, να συντονιστούν οι ομάδες. Βέβαια όμως, το μόνο παρήγορο είναι αν ανοίξουν τα γήπεδα, να είμαστε όλοι πάλι στο φυσικό μας χώρο για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις υποχρεώσεις όσον αφορά τα παιδιά και την ψυχοσύνθεση όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό. Διότι ή το Φλεβάρι ανοίξει ή το Μάρτι ανοίξει, βέβαια αυτό είναι μια εικασία. Δεν ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή να λάβουμε κόσμο, να πεθαίνει κόσμο και βέβαια εμείς πάντα είμαστε με τα μέτρα που λένε οι υγειονομικοί παράγοντες και αυτό θα ακολουθήσουμε μέχρι τέλους. Τα σωματεία, οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές κάνουμε υπομονή, βέβαια υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο εδώ, είναι και άνθρωποι που ζουν από αυτό το κομμάτι, επαγγελματικά και ερασιτεχνικά, γιατί μπορεί να υπάρχουν ερασιτεχνικά σωματεία, αλλά δεν υπάρχουν ερασιτέχνες προπονητές. Υπάρχουν προπονητές που εργάζονται σε ερασιτεχνικά σωματεία και σε επαγγελματικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα αντιμετωπίσουμε όπως όλη η κοινωνία και πιστεύουμε το συντομότερο δυνατό να είμαστε όλοι στο γήπεδο. Μέχρι τη διακοπή των πρωταθλημάτων, τα σωματεία τήρησαν το υγειονομικό πρωτόκολλο χωρίς την παρουσία φιλάθλων και βλέπουμε τώρα και στο δρόμο υπάρχει κίνηση, υπάρχει συνωστισμός έξω. Ναι, καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά εγώ δεν είμαι ο ειδικότερος. Όχι, απλώς έτσι τη δική σας τοποθέτηση. Δεν είναι θέμα εκτίμησης. Εγώ είμαι με αυτούς τους κανόνες που λέει για τον COVID-19 που λένε οι επιστήμονες. Από τη στιγμή που ακολουθούμε αυτό, είμαστε OK. Δεν έχει σημασία ότι η άποψη δική μου ούτε κανενός. Το ότι εγώ είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και ότι θέλω να ανοίξω τα γήπεδα είναι δεδομένο. Ότι όλοι μας θέλουμε να επανέλθουμε είναι δεδομένο. Εκείνο που δεν είναι δεδομένο είναι να γυρίσουμε όλοι υγιείς και αυτό δεν το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν οι ειδικοί. Καλό είναι να λέει ο καθένας την άποψή του, αλλά δεν έχει νόημα από τη στιγμή που δεν μπορεί να γίνει κάτι το οποίο είναι λογικό για όλους τους αθλητές, για όλους τους προπονητές, για όλο το φάσμα το ποδοσφαιρικό, βάσει των αξιών και των λεγόμενων της Υγειονομικής Επιτροπής, εκεί πρέπει να σταθούμε. Δεν έχω άποψη σε αυτό να σας πω αν θα πρέπει, πότε και τι πρέπει να γίνει. Αυτά τα ξέρουν οι ειδικοί. Εσείς, Πρόεδρε, τι σπράτετε από τους συναδέλφους σας, από τους προπονητές? Σίγουρα αγωνία και για το τι θα γίνει. Το είπαμε αυτό τώρα. Οι προπονητές είναι ίσως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει με ανοιχτό το στόμα, δεν ξέρουν τι να κάνουν αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι οι προπονητές μέσα στο γήπεδο είχαν τα παιδιά, είχαν μια συγκεκριμένη μορφή δουλειάς
που έπρεπε να ανταπεξέλθουν και τώρα είναι στάσιμοι. Δεν γίνεται και σεμινάρια που κάνουμε και μιλάνε με τους παίκτες κλπ. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του προπονητή. Ο ρόλος του προπονητή δεν είναι στο γήπεδο. Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει παράπονο, υπάρχει θέμα. Πρόεδρε, το αναφέρατε και πριν, υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι ζουν αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εξασφαλισμένοι, πώς μπορούν να εξασφαλιστούν οικονομικά όλη αυτή τη χρονική περίοδο που δεν εργάζονται. Κύριε Ζαφυρίου, ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα. Δεν είναι επί του παράδοσης αυτό. Ο προπονητής θα βρει το δρόμο του. Η ιδιότητά μου, σαν πρόεδρος του Συλλόγου Προπονητών της Αθήνας και του Γενικού Γραμματέα της Παντελήνας Ένωσης Ποδοσφαίρου, σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε στο μετέχνιο πολλών αποφάσεων. Είμαστε στο μετέχνιο μεταξύ Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Υπάρχει ένα κενό νόμο, πρέπει να το βρούμε, αλλά δεν νομίζω ότι η κουβέντα αυτή θα βγάλει πουθενά αυτή τη στιγμή. Οι προπονητές πρέπει να είναι και ασφαλισμένοι και φορολογούμενοι. Αυτό θα γίνει. Το συντομότερο δυνατόν, νομίζω ότι και η πολιτεία και η ΕΠΟ προς αυτή την κατεύθυνση βλέπουν. Ο προπονητής πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει και αυτό τα δικαιώματά του. Δεν μπορεί να είναι καλός ο προπονητής όταν είναι τσάμπα και να μην είναι καλός όταν πρέπει να πληρωθεί. Αυτό έχει κάποιο κόστος σε όλους. Όμως, ο προπονητής έχει μόρφωση, έχει αξιοπρέπεια, έχει περηφάνεια και έχει ήθος. Και πάνω σε αυτόν τον τομέα, εμείς στην Αθήνα, τουλάχιστον στο Σύνδεσμο της Αθήνας και βέβαια σε όλους τους συνδέσμους της Ελλάδας, προσπαθούμε να κάνουμε κάποια βήματα ώστε ο προπονητής να βρει τον δρόμο του και θα το βρει, να είστε σίγουροι. Και κυρίως στην Αθήνα, Πρόεδρε, όλοι οι προπονητές στα ανδρικά τμήματα είναι διπλωματούχοι προπονητές. Διότι υπάρχουν προπονητές σε ομάδες άλλων ενώσεων οι οποίοι δεν είναι διπλωματούχοι. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτό. Μην το θίγετε έτσι απλά να το πούμε εδώ σε λίγο χρόνο. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Όλα εξαρτώνται από το πότε θα πούμε στην ΕΠΟ και θα πούμε πολύ γρήγορα στην ΕΠΟ σαν μέλη, γιατί είμαστε ενδυνάμει μέλη της ΕΠΟ. Συνεργαζόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει κανονισμός προπονητών ποδοσφαίρου που είναι πολύ σαφής. Όλα τα σωματεία πρέπει να έχουν προπονητή με δίπλωμα. Και είναι πολλοί προπονητές που δουλεύουν χωρίς δίπλωμα. Βέβαια. Και στις, συγγνώμη πρόεδρε, σας ακούω, και στα τμήματα υποδομής και στις ακαδημίες. Είναι υποχρεωτικό και στα τμήματα υποδομής. Υπάρχουν κάποια τερτύπια τώρα, τα οποία βέβαια θα διαφοροποιηθούν εν εθέτω χρόνο, διότι δεν μπορεί όλοι να κάνουν προπονητή και δεν είναι και υποχρεωτικό να είσαι και προπονητής. Όμως, αυτός που θα είναι προπονητής, που θα είναι προπονητής και δεν θα κάνει τον προπονητή, θα πρέπει να πάρει το πτυχίο που πρέπει να πάρει, υπάρχουν διαβαθμίσεις στα πτυχία. Όπως ξέρετε, όλο το φάσμα του ποδοσφαίρου έχει μέσα ανθρώπους από σχολές τεφά, από εμπειρίες, από... Όμως, όλοι εμείς ανήκουμε κάπου, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και στην UEFA. Τα διπλώματα της UEFA, λοιπόν, που διοργανώνουν και τα πρωταθλήματα, θα πρέπει όσοι ασχολούνται με αυτό να το κάνουν. Αυτή είναι η νομοθεσία. Σωστό ή λάθος, δεν έχει καμία σημασία αυτή τη στιγμή. Είναι άλλο πράγμα αυτό που λέμε και άλλο πράγμα ότι όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν διπλωματικό προπονητή. Και δεν είναι σωστό αυτοί που δεν έχουν δίπλωμα να δουλεύουν και δεν μπορεί αυτοί που έχουν δίπλωμα να μην δουλεύουν. Θα μου πείτε το δίπλωμα κάνει τον προπονητή, βεβαίως. Διότι όμως ο προπονητής δεν είναι όπως ο γιατρός ή όπως ο δικηγόρος που λέει κάποιος μπορεί να είναι δικηγόρος και να βγει αμέσως να κάνει τον δικηγόρο και το... Ο προπονητής θέλει εμπειρίες. Γιατί θα σας πω και κάτι άλλο, ο Μαραντόνα, ο Πελέ, ο Μέση και ο Ρονάλντο τελειώσαν τώρα την πανεπιστήμια. Το ποδόσφαιρο έγινε έτσι, δεν ήταν. Το έχουμε αναγάγει σε επιστήμημα, όλοι μαζί είμαστε, αλλά πρέπει να έχεις και κάποιες γνώσεις. Δεν μπορεί κανείς που δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο ξαφνικά να γίνεται προπονητής και κανείς που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο να λέει ότι είναι προπονητής. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, δεν είναι την παρόντος. Εμείς εδώ στο Σύνδεσμο της Αθήνας έχουμε 600 μέλη, οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν και είναι αξιόλογοι. Και βέβαια αυτό πρέπει να το δουν όλοι. Θα πρέπει να έχουμε σε όλους τους συνδέσμους Ελλάδος ένα κομμάτι και όποιος θέλει να παίρνει προπονητή να υπάρχει λίστα. Δεν υπάρχει καλός και κακός προπονητής. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να είναι ένας προπονητής καλός
ή όχι. Και αυτό θα πρέπει να γίνει και μια εκπαίδευση, αν θέλετε, και στους παράγοντες και στους προπονητές. Γιατί είναι ένα σημείο πολύ, πολύ λεπτό, το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε και πρέπει να το δούμε και θα το δούμε δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι στην Αθήνα υπάρχει ένα αντικαμελές συμβούλιο, μια εκτελεστική επιτροπή, που απαρτίζεται από τον κύριο Καβαλιέρη τον Μιχάλη που είναι αντιπρόεδρος, απαρτίζεται τον κύριο Λάμπρο τον Χρήστο, τον κύριο Τάκη Χριστόπουλο, τον κύριο Στασινόπουλο τον Τάσο, τον κύριο Ντόκο τον Γιάννη, τον κύριο Μιλώνη τον Λευτέρη. Είναι ο Θανάσης Ψήλια. Ο Θανάσης Ψήλιας, ο οποίος είναι ταμείας, είναι ο Τσορμπατζόπουλο Παναγιώτης, είναι ο Ντάκουρης ο Γιάννης, οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο. Και βέβαια να ξέρετε ότι εμείς στην Αθήνα, επειδή είμαστε και Μητροπολιτικός Σύνδεσμος και ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα, προσέχουμε πολύ τα βήματά μας, γιατί θέλουμε να είμαστε κοντά στον προπονητή. Ο Σύνδεσμος της Αθήνας είναι ανοιχτός κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και όποτε θέλουν οι συνάδελφοι. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα με ρωτήσετε και γι' αυτό. Βεβαίως. Έχουμε κάνει δεύτερη φορά η αιματοσία, τώρα στις 27 Φεβρουαρίου, και θέλουμε να έρθουν όλοι κοντά. Έχουμε κάνει για ανθρώπους με ανάγκες τις γιορτές, πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα κτλ. Που βοηθήσαμε κόσμο. Κάνουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε και εμάς να μας βοηθήσουν κάποιοι, γιατί υπάρχει μια ιδιόμορφη κατάσταση στο πώς γίνονται οι ενώσεις στα σωματεία και οι προπονητές. Εμείς έχουμε σχέση με τα σωματεία. Οι ενώσεις με τα σωματεία. Θέλουμε να είμαστε δίπλα-δίπλα και να μην αναιρεί ο ένας τον άλλον. Αυτό θα γίνει. Θα γίνει και ο προπονητής θα πάρει τη θέση που του αρμόζει. Όλοι οι προπονητές είναι καλοί όταν τους προσλαμβάνουμε ή όταν τους διώχνουμε. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο γίνεται. Εγώ είμαι υποχρεωμένος με τη θεσμική μου θέση να πω κάτι. Ότι προσπαθούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και γιατί υπάρχουν και οι σύνδεσμοι. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Γιατί υπάρχουν οι σύνδεσμοι? Για να προασπίζονται τα συμφέροντα του προπονητή. Και επειδή μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα, αλλά θα γίνουν εκ των πραγμάτων, και τώρα που μιλάμε, πιθανώς σε μερικές μέρες να είμαστε τακτικά μέλη της ΕΠΟ, έχουμε μιλήσει και με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θέλουμε όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την προπονητική να είμαστε δίπλα-δίπλα, γιατί έτσι θα μπορεί να κερδίσουμε πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να είμαστε ανειδίκευτοι εργάτες, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο τέτοιο που να περιλαμβάνει όλους εμάς, οι οποίοι. Στους οποίους μάλλον εμπιστεύονται τα παιδιά τους όλη η κοινωνία. Και οι παράγοντες μας αγαπάνε και οι γονείς και όλοι αυτοί. Και δεν είναι μόνο οι ακαδημίες στο ποδόσφαιρο, γιατί αν ξέρετε το ποδόσφαιρο γίνονταν περισσότερο σαλάνες. Τώρα έχει γίνει κλαμπ. Τα 5x5, τα 8x8 καλά κάνουν. Και αυτοί δεν υπάρχουν χώροι. Στην Αθήνα μου λέτε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πώς να ξεκινήσει όταν σε δύο γήπεδα της Αθήνας, στην Αλεπότρυπα, στην Ακαδημία Πλάτωνος και στο Ρούφ ακόμα. Όταν κάνουν η πόρτα να ανοίξει, μπαίνουν 200 άτομα μέσα. Πώς να μην το κατοχωρακτηρίσουν και να μην δώσουν άδεια να αρχίσει αυτό το πράγμα, το οποίο θα πρέπει. Και αλλάζουν οι παίκτες στους πάγκους. Βεβαίως. Θα πρέπει όμως και η πολιτεία να το δει αυτό. Γιατί τώρα μιλάμε για τεστ. Ποιος θα τα πληρώσει τα τεστ? Και τα σωματεία επιβαρύνονται και οι παράγοντες που ασχολούνται. Εμείς είμαστε δίπλα με όλους για το καλό όλων μας. Όμως θα πρέπει και εμείς οι προπονητές να πάρουμε τη θέση που μας αξίζει, για να μην είμαστε γύρω-γύρω από το θέμα και όχι στο επίκεντρο. Δεν μπορεί να βγάζουμε μηχανισμό προπονητών ποδοσφαίρου και να γίνονται εξαιρέσεις μετά για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Είναι κρίμα και ειδικότερα στην Αθήνα θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όλες οι ομάδες, όλες οι ακαδημίες θα πρέπει να έχουμε ένα προπονητή με δίπλωμα για να ελέγχεται. Γιατί και τα στοιχεία και το ποινικό μητρό και το διδιώκησε είναι σημαντικά πράγματα για έναν προπονητή. Και εμείς γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα των προπονητών. Γιατί όλοι οι προπονητές τώρα που δουλεύανε με συμφωνητικό και με τάξεις, έγινε ανάκληση και παίρνουν κάποια χρήματα όπως όλοι. Όλοι οι άλλοι που δεν μπορούν, ή γιατί το κάνουν οι παράγοντες, ή γιατί δεν το κάνουν μόνοι τους, ή για οτιδήποτε. Και βέβαια οφείλω να σας πω ότι έχουμε κάνει ένα πλαίσιο τα 10 βήματα σε όλους τους συνδέσμους της Ελλάδος. Θα κάνουμε ένα ισχυρό προφίλ δικό μας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προφίλ των ανθρώπων που έχουν περισσότερη
εμπειρία, δύναμη σε αυτό το τομέα. Όπως είναι η ενώσεις, όπως είναι η ΕΠΟ, όπως είναι η Γενική Γραμματέας. Είμαστε ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου και πολύ ζωτικό. Θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί δίπλα. Δεν ξεχωρίζουμε κανένα προπονητή. Δεν είμαστε ρατσιστές εμείς, εμείς και οι άλλοι. Όλοι είμαστε το ίδιο οι προπονητές, από όπου και προέρχονται. Αυτό προς αποφυγή παρεξηγήσεων ορισμένων νεοσυστατών, δεν ξέρω πώς λέγατε, δεν μπορώ να το πω αυτό, που έρχονται και ενδιαφέρονται μόνο για ένα κομμάτι. Εμείς είμαστε με όλους. Η Αθήνα και η Παντελήμια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου αγκαλιάζει όλους τους προπονητές σε όλη την Ελλάδα και γι' αυτό το πράγμα παλεύει, αγωνίζεται και θα αγωνίζεται και πιστεύουμε από τα 5 πράγματα που είναι να φτιαχτούν, τα 2 σίγουρα θα γίνουν και θα πρέπει να μας εκτιμούν όλοι, γιατί μας αγαπούν μόνο όταν πηγαίνουν καλά οι ομάδες. Όταν δεν πηγαίνουν καλά οι ομάδες δεν μας αγαπούν και πολύ. Αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι, μισά συζήτηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο. Αυτό ότι πάντα στην Ελλάδα ο προπονητής την πληρώνει. Δηλαδή σε μία ήττα, σε δεύτερη ήττα. Δεν από αυτό. Στην Ελλάδα ζούμε, δεν ζούμε στη Γερμανία. Σε όποιον δεν αρέσει, πάει στη Γερμανία. Εδώ είμαστε. Γνωριζόμαστε. Απλά πρέπει να συντονιστούμε, να ανεβάσουμε το επίπεδο σε όλους τους τομείς και εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από κανέναν. Και καλές ομάδες έχουμε και καλούς προπονητές έχουμε και καλούς παράγοντες έχουμε. Όλοι είμαστε καλοί. Απλά θέλει προγραμματισμό και να μην κοιτάει καθένας το δέντρο, να κοιτάει το δάσος. Να μην κοιτάει κανένας τον εαυτό του και όχι τον άλλον. Πρέπει να υπάρχει μια δεοντολογία. Εγώ θα ξεκινήσω πρώτα από το σπίτι μου που είναι ο προπονητής, από το σύνδεσμο. Όλοι οι προπονητές θα πρέπει να σέβεται ο ένας τον άλλον για να τους σέβονται και οι άλλοι. Αυτός είναι ο σκοπός και αυτό θα γίνει. Διότι δεν έχει καμία έννοια να λέμε ότι εμείς τον προπονητή το θέλουμε μορφωμένο, το θέλουμε με ό,τι καλύτερη γνώση, θέλουμε ένα πτυχίο που είναι ανεπτυγμένο, αλλά να του λέμε ξέρεις κάτι, πάρε και κάτι τι να τη βγάλεις. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι επέτης ο προπονητής, δεν είναι ζητιάνος ο προπονητής. Ο προπονητής έχει αξιοπρέπεια, έχει μόρφωση, έχει περηφάνεια και ηθικός. Αυτό τον προπονητή θέλουμε, αυτόν υποστηρίζουμε και έτσι θα γίνει. Είτε θέλουν κάποιοι είτε δεν θέλουν, ο προπονητής θα έχει ρόλο πολύ μεγάλο στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο. Και αυτό το λέω και προς τους προπονητές. Όποιος θέλει να κάνει τον προπονητή, ας μας αφήσει. Όποιος θέλει να είναι προπονητής, ας είναι κοντά μας. Έτσι θα μας δώσει μεγάλη δύναμη να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, τα οποία είναι πολλά. Δεν είναι επί του παρόντος, αλλά σας έδωσα μια αναλυτική περίπου εικόνα του τι γίνεται με τον προπονητή και θα πρέπει να τον σέβονται, γιατί ο προπονητής είναι αυτός που πρέπει να είναι στην παρούσα φάση. Νομίζω ότι η πανδημία μας έδωσε πολλά πράγματα, καταλάβαμε και εμείς πολλά πράγματα, καταλάβανε και άλλοι πολλά πράγματα και έτσι όλοι μαζί μπορούμε να το προχωρήσουμε το ποδόσφαιρο σε καλύτερη μοίρα. Πρόεδρε, υπάρχουν συνάδελφοί σας που έρχονται στα γραφεία, ζητούν τη βοήθειά σας, τη δική σας ή των υπόλοιπων μελών της διοίκησης, διότι κάποιες ομάδες δεν τηρούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντί τους? Αυτό είναι δεδομένο. Δεν έρχονται. Δεν έρχονται. Μακάρι να έρχονται. Δεν υπάρχει καταγγελία οικονομική σε ερασιτεχνικό σωματείο όταν ο προπονητής από την αρχή δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Καλά τη δουλειά του είναι να κάνει το χαρτί του, το ιδιωτικό συμφωνητικό, αυτά τα χρήματα που πρέπει να παίρνει, που συμφωνεί, γιατί είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα. Κάποιοι λένε να βάλουμε πλαφόν. Ας μπει το πλαφόν από μόνο του, δεν χρειάζεται. Ούτε ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται ή πιέζει κάποιους. Τον πιέζουν και τον εκμεταλλεύονται. Θα πρέπει να γίνει μια πλατφόρμα γενικότερη με όλους τους φορείς για να βρούμε τη χρυσή τομή. Τι καταγγελία να κάνεις και από ποιον να την κάνεις. Γιατί υπάρχει άλλη κουβέντα. Τον παραγόντα λέει: εμείς βάζουμε λεφτά από την τσέπη μας. Βέβαια, εγώ το σέβομαι και το εκτιμώ γιατί είναι έτσι. Μην ξεχνάτε όμως ότι ένας άνθρωπος που δουλεύει πρέπει να αμείβεται. Και οι ακαδημίες στην Αθήνα τουλάχιστον είναι πολλές. Και το ξέρετε. Βεβαίως. Το έχουμε αναλάβει σε επιστήμη το αντικείμενο. Απαντώ σε όλους που μου λένε γιατί τα σωματεία δεν έχουν χρήματα. Όποιος δεν έχει χρήματα να έρθει να ζητήσει προπονητή να πάει το στήριγμα δωρεάν. Είναι ένα καινοτόμο αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς οι κακοί και οι άλλοι να είναι καλοί. Εμείς με τα σωματεία έχουμε άριστη σχέση. Και οι παράγοντες με εμάς πρέπει να έχουν άριστη σχέση. Απλά δεν μιλάμε, δεν ξέρω τον λόγο, γιατί ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει πλαίσιο.
Το πλαίσιο να φτιαχτεί όμως. Εργασιακό θέλετε. Από την Ομοσπονδία, από τις ενώσεις τα πράγματα θα φτιάξουν. Άλλη μέρα, άλλη τύχη. Και για τον προπονητή είναι μεγάλη μέρα και μεγάλη τύχη. Και είμαστε λίγα 24 ώρα πριν την ένταξή μας, σας το λέω σαν είδηση για να ξέρετε. Έτσι που θα μπορούμε να αποκριθούμε στα δικά μας προβλήματα εμείς και όχι να λύνουν τα προβλήματά μας άλλοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα στις εκλογές της Ομοσπονδίας που θα γίνουν. Εμείς έχουμε μια άριστη συνεργασία με την Ένωση Αθηνών, με τον πολύπληρο κύριο Δημητρίου, ο οποίος φαντάζομαι την επόμενη χρονιά θα φτιάξουν καλύτερα τα πράγματα και για εμάς και για τα σωματεία και για την Ένωση και για το Σύνδεσμο και για όλη την Ελλάδα, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια φίλος και συνεργάτης. Άρα έχουμε μεγαλώσει μαζί, έχουμε ζήσει μαζί. Θα πρέπει όλοι να κοιτάξουμε από κοινού όλα τα σημεία του ποδοσφαίρου και όχι μεμονωμένα. Δεν είναι μόνο τα σωματεία. Είναι οι προπονητές, είναι οι παίχτες, οι φυσιοθεραπευτές, είσαστε εσείς, οι δημοσιογράφοι, τα παιδιά που ασχολούνται. Δεν ξέρω πόσοι δημοσιογράφοι υπάρχουν. Εγώ ξέρω πόσοι άνθρωποι ασχολούνται γύρω-γύρω από το ερασιτεχνικό και ιδιαίτερα από την Αθήνα. Τους ξέρω όλους, τους γνωρίζω όλους να είναι καλά. Πρέπει όμως να γίνουμε πιο σοβαροί για να αναπτύξουμε την Αθήνα μας και γενικότερα την Ελλάδα μας σε εθνικό επίπεδο. Πρόεδρε, το αναφέρατε, αλλά να σας ρωτήσω πώς είναι η σχέση σας με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, με τη διοίκηση της ΕΠΣΑ και ένα σχόλιο σας για τις εκλογές τον επόμενο μήνα. Να σας πω, οι σχέσεις μας με την ΕΠΣΑ είναι πάρα πολύ καλές. Βέβαια υπάρχουν κάποια κενά τα οποία χρόνο με τον χρόνο σε συνεργασία τα φτιάχνουμε και θα τα φτιάξουμε. Εκ των πραγμάτων θα γίνει αυτό. Βάσει του κανονισμού προπονητών ποδοσφαίρου. Γιατί οι κανονισμοί βγαίνουν από την ΕΠΑ. Ο κ. Δημητρίου είναι υπεύθυνος και εκτός από τον πρόεδρο της ΕΠΣΑ είναι και στην ΕΠΑ. Είναι δύσκολο σε ό,τι χρειαστούμε. Όμως, και αυτός μπορεί να έχει τα δίκαια του κάποιο καιρό, όμως τώρα έχουμε μπει το νερό στα βλάκια. Τώρα για τις εκλογές δεν ξέρω πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι είναι η πρώτη ένωση της Ελλάδος, βασική προϋπόθεση. Τα επιμέρους θέματα θα τα βρουν όταν γίνουν εκλογές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση ούτε άποψη, αλλά πιστεύω ότι η Ένωση της Αθήνας χρειάζεται να κάνει μερικά βήματα λίγο πιο κοντά σε εμάς και εμείς στην Ένωση και έτσι μαζί θα έχουμε τα πρωτεία που έχουμε όλα τα χρόνια αυτά. Η Αθήνα είναι η Μητρόπολη του ποδοσφαίρου. Θέλετε στο ερασιτεχνικό, στο ερασιτεχνικό. Στο επαγγελματικό είναι πιο πάνω κατηγορία, είναι άλλη άποψη. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι. Δεν μπορεί να υπάρχει κανείς προπονητής που να μην έχει δίπλωμα και να δουλεύει. Πρέπει όλοι αυτοί που είναι δίπλα μας να ξέρουμε ποιοι είναι και να μπορούν να είναι στα σωματεία μας να γνωριζόμαστε. Γιατί η Αθήνα, μην νομίζετε, μια γειτονιά είναι, γνωριζόμαστε όλοι. Εγώ είμαι 40 χρόνια προπονητικά εκτός τα ποδοσφαιρικά. Φτάνει πια. Πρέπει να αλλάξουμε σελίδα προς το καλύτερο. Και αυτό θα γίνει. Έχουμε δώσει υπόσχεση. Και στα παιδιά που είναι εδώ στην Αθήνα και τους ευχαριστούμε που έγινε αυτή η αλλαγή. Ξεκινήσαμε το 17 μαζί και τους ευχαριστούμε όλους και είναι αρρωγή σε εμάς για ό,τι κάνουμε είναι δίπλα μας και σε όλη την Ελλάδα η νέα διοίκηση, γιατί ξέρετε κάναμε εκλογές το καλοκαίρι, τον Αύγουστο και από την Αθήνα βάλαμε μετά από 25 χρόνια η Αθήνα και βγήκα πρώτος στους καινούριους. Συγχαρητήρια θα ήθελα. Δεν είναι θέμα συγχαρητήριων, είναι θέμα ευθυνών. Και ότι τα δύο χρόνια αυτά είμαι γραμματέας και τα επόμενα θα είμαι άλλη θέση θα έχω και πιστεύω ότι στην Αθήνα είναι και μια δικαίωση για σας για βεβαίως όλη αυτόν τον αγώνα βεβαίως που κάνετε. Βεβαίως. Μην ξεχνάτε ότι είμαι από το 1983 προπονητής και είμαι σχεδόν σε όλες τις διοικήσεις για τις προηγούμενες και τις προηγούμενους συνδέσμους. Εδώ όμως είναι ένα κομμάτι που το μεγαλώσαμε εμείς. Γιατί έχουμε έναν άνθρωπο μαζί που τον ανέφερα προηγουμένως στο τέλος, τον Τόρο, τον Χρήστο τον Παντιώρα, που τρέχει για όλους και για όλα και βοηθάει ανθρώπους εκτός από καλοί, είναι καλοί άνθρωποι. Και όλοι οι προπονητές αγαπούν τις ομάδες, τα παιδιά, την Ένωση. Δεν είμαστε απέναντι. Εκείνοι πρέπει να μας δουν λίγο πιο ζεστά κοντά τους. Είναι το μόνο μεταβλητό πρόσωπο προπονητής. Ξέρετε, οι φίλαθλοι, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, γύρω-γύρω τον προπονητή. Τα υπόλοιπα είναι περιττά. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλους και τα καλύτερα έρχονται, πιστεύω. Εμείς προσπαθούμε τουλάχιστον γι' αυτό.
η νέα γενιά των προπονητών, πρόεδρε. Πολλοί ποδοσφαιριστές ολοκληρώνουν την ποδοσφαιρική τους καριέρα και ακολουθούν την προπονητική. Είτε υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που παράλληλα, έμπειροι ποδοσφαιριστές, παράλληλα με το ότι αγωνίζονται στην ανδρική ομάδα, είναι και προπονητές. Ναι, μου λέτε εμένα τώρα αυτό το πράγμα το οποίο καλό είναι. Τι θα πει παράλληλα, είναι άλλο ποδοσφαιριστής και άλλο προπονητής. Μάλιστα. Ναι. Θα πρέπει να τελειώσει αυτό το κομμάτι του ποδοσφαιριστή. Ξέρετε, κάνουν αυτό το πράγμα για λιγότερα χρήματα. Αυτό όμως δεν αντιπροσωπεύει εμάς. Πρέπει να έχεις μια ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Είσαι ποδοσφαιριστής, είσαι προπονητής, είσαι παράγοντας, είσαι διαιτητής και όλοι μαζί αυτοί κάνουν το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να τα κάνουν όλοι για όλα. Γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, τουλάχιστον προσωπική μου άποψη. Όλοι έχουν κλωτσίσει ένα καπάκι της Coca-Cola's και όλοι έχουν άποψη. Όλοι ξέρουν ποδόσφαιρο. Δεν είναι έτσι. Εσείς δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε, είστε πολιτικός, μηχανικός, δεν μπορώ να σας κρίνω. Το προπονητή το κρίνουν όλοι. Ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Δεν υπάρχει καλός και κακός. Κάνει μια δουλειά, πρέπει να έχει ορισμένες γνώσεις και επειδή ξέρω από αυτή τη συνέντευξη που την παρακολουθήσουν πολλοί θα πούνε ξεκινάει το δίπλωμα της UEFA, επειδή δεν τα έχουν πει καλά, ξεκινάει από το ΣΕ που είναι για ακαδημίες, πάει στο Β, πάει στο Α, πάει στο Elite U και πάει στο Pro. Τότε παίρνει το δίπλωμα του προπονητή. Δεν γίνεσαι προπονητής από τη μία μέρα στην άλλη και πότε εξειδικεύεσαι είναι ένα άλλο κομμάτι. Εάν θέλεις να γίνεις προπονητής θα ακολουθήσεις όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν παιδιά που έχουν πάει στο Πανεπιστήμιο με ειδικότητα ποδόσφαιρο που και αυτά είναι κοντά μας. Οι περισσότεροι είναι νέοι άνθρωποι που είναι εδώ στο σύνδεσμο, πάρα πολλοί, οι οποίοι θέλουν να είναι προπονητές και ακολουθούν τα πάντα. Εκεί σας λέω τώρα υπάρχει μία διένεξη στα εργασιακά τα οποία θα διευθετηθούν ως ο νούπο. Δεν υπάρχει αυτό να μην γίνει. Δεν μπορώ να δώσω τη λύση εγώ εδώ απόψε με εσάς. Αλλά ακούστε κάτι. Όλοι αυτοί ανήκουν στο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει, ξέρετε, πόσες ώρες μπορεί να ασχολείσαι με το προπονητηλίκι. 24 ώρες, 24 ώρες. Ο προπονητής είναι διαχειριστής προσωπικότητα. Γιατί αν ξέρετε, ξέρετε βέβαια, στην τηλεόραση, στα site και στα τέτοια υπάρχουν όλα τα συστήματα 4-2-3-1, 4-3-3, 4-5-1. Μπορεί να τα δεις και εσύ να κάνεις τον προπονητή. Τι σημαίνει ότι βαφτίστηκες προπονητής. Έχει πολλά πράγματα. Τι σημαίνει προπονητής σήμερα, είναι μια άλλη κουβέντα. Έχουμε κάνει σεμινάριο εμείς γι' αυτό. Γιατί πρέπει να υπάρχουν οι σύνδεσμοι, γιατί πρέπει να υπάρχει το δευτεροβάθμιο όργανο, γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε μηχανισμό τέτοιο που να υποστηρίζει τα συμφέροντα του προπονητή. Αυτό θα το κάνουμε εμείς. Γι' αυτό μας ψηφίσανε, γι' αυτό είμαστε σε αυτή τη θέση. Πρόεδρε, με τους συνδέσμους των άλλων ενώσεων, ανταλλάσσετε απόψεις. Η καινούργια διοίκηση με τον Πειραιά, με την Ανατολική. Ο Πειραιάς, η Αθήνα και η Ανατολική Αττική, τους θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι. Είμαστε όλοι τέτοιοι. Γιατί έχουμε ξεκινήσει όλοι, είμαστε παραφιάδες του Πανελληνίου Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου που ήταν πριν, μόνο αυτό υπήρχε. Βεβαίως, η καινούργια διοίκηση, η οποία αποτελείται από τον κύριο Λάμπρο Ανδριόπουλο που είναι στη Θεσσαλονίκη και είναι πρόεδρος, εγώ που είμαι γραμματέας, δύο αντιπροέδρους, τον κύριο Ζώη από τα Γιάννενα, τον Ανέστο Ζώη, τον Γιώργο τον Καλιακούδα από τη Μαγνησία, τον κύριο Νίκο Καραμπετάκη από την Καβάλα. Είναι στο Συμβούλιο και οι τρεις οι οποίοι ήταν παλιοί, ο κύριος Πρόκος, ο κύριος Σκαντάς και ο κύριος Λογαράς, είναι μια ενεμενής ομάδα, έχουμε πει ότι σε αυτή τη φουρνιά των προπονητών, θα κάνουμε πρώτα-πρώτα τι. Θα κάνουμε δυνατούς συνδέσμους και έχουμε αρχίσει εδώ και 6 μήνες, 7, παρότι υπάρχει, σας λέω αυτό, το COVID που μας έδωσε δύναμη, μιλάμε συνέχεια μαζί τους για να φτιάξουμε τους συνδέσμους σε όλες τις ενώσεις. Και βέβαια μιλάμε, βεβαίως. Έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σε καλό δρόμο και δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει Πειραιάς, Ανατολική Αττική και Αθήνα. Είναι ένα. Έτσι νιώθω εγώ τουλάχιστον και το έχω πει και στα παιδιά που ασχολούνται και στον Πειραιά και στην Αθήνα και στην Ανατολική Αττική. Και όσον ούπο, επειδή έχουμε συζητήσει και με κάποια παιδιά από τη Δυτική Αττική, άκουγα προχθές, το καταστατικό υπάρχει, το έχουμε εμείς στα χέρια μας τη Δυτική Αττική. Δεν παραμένει να έρθουν παιδιά να ασχοληθούν λίγο, 20-30 άτομα να κάνουν και αυτοί ένα σύνδεσμο εκεί. Θα τους βοηθήσουμε. Και εμείς θα τους δώσουμε μέλη και όποιος θέλει. Αρκεί να υπάρχει
Οι προπονητές τώρα της Δυτικής Αττικής ανήκουν στον Πειραιά. Δεν υπάρχουν προπονητές Δυτικής Αττικής για τους Αλωνίδες. Ενώ που έχει γίνει ένα κομμάτι, η Αττική είναι μία, που έχει χωριστεί σε 2-3 κομμάτια. Υπήρχε στη Δυτική Αττική σύνδεσμος, ο οποίος δεν λειτουργήσε για κάποιους λόγους. Το καταστατικό υπάρχει σε αυτό. Το έχουμε εμείς στα χέρια μας. Αφενός. Δεν υπάρχει προπονητές Δυτικής Αττικής. Πάνε στους όμορους. Για να είναι πιο κοντά, λέμε να δημιουργήσουμε. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Μπίχα και με τον κύριο Ρούση. Θα μιλήσουμε και αργότερα και με τον κύριο πρόεδρο της ΕΠΣ. Μας δίνετε είδηση τώρα, πρόεδρε. Δεν υπάρχει είδηση. Υπάρχει προσπάθεια που μπορεί να γίνει. Υπάρχει προσπάθεια. Αν μπορέσει να γίνει, καλώς. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει, πάλι καλώς. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είναι κομμάτια δευτερεύουσης σημασίας αυτή τη στιγμή. Επειδή είστε κομμάτι του ποδοσφαίρου, το ποδόσφαιρο. Το ερασιτεχνικό, γιατί το επαγγελματικό υπάρχουν αγώνες, λειτουργεί ας πούμε. Έχει πληγεί. Εσείς τι λέτε. Είναι λογικό, δεν είναι. Όταν τώρα 10 μήνες δεν μπορούμε 10 μήνες να κλωτσίσουμε, που βρεθήκαμε 2 μήνες, 3 και τέλος συζήτηση. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε έναρξη. Για μένα πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα αυτό εδώ. Εάν δεν γίνει κάτι, να τελειώσει, γιατί είναι ταλαιπωρία. Είναι αγωνία. Περιμένουμε την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη εβδομάδα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Ό,τι γίνει, θα γίνει. Και για μένα ξεκινάει και τρίτο. Έχουν εκλεγεί και οι οικονομικά δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Όχι, παρά όλοι. Όλοι. Και σίγουρα και οι προπονητές, οι συνάδελφοί σας. Τώρα τι να κάνουμε, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν, δεν έχουν δουλειά στην κοινωνία. Βέβαια, είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Και μην ξεχνάτε, οι προπονητές είναι αυτοί που δουλεύουν μία και δύο δουλειές για να τα βγάλουν, αλλά τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει δουλειά, υπάρχει ανεργία, υπάρχουν πολλά πράγματα. Είναι κομμάτι που βάλεται αυτή τη στιγμή τώρα στην κουμποδοσό. Είναι αλήθεια αυτό. Όμως, τι θα γίνει, θα το δουν οι ειδικοί. Το είπαμε αυτό. Οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, οι οποίοι φροντίζουν για το καλύτερο. Το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Όπως πάει η άλλη κοινωνία, θα πάμε και εμείς. Ωραία. Πρόεδρε, να πάμε τώρα, το αναφέρατε και πριν, να το ξαναπούμε, για το κοινωνικό πρόσωπο του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας. Ναι. Κάνουμε πολλά πράγματα. Έχουμε τη βοήθεια ανθρώπων, φίλων μας γύρω-γύρω. Θα θέλετε να ευχαριστήσετε κάποιους. Όλους τους ευχαριστούμε. Όλους τους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Παπογιάννη, τον κύριο Δημόπουλο της Περιφέρειας, τον κύριο Τεντόμα, τον κύριο Βραμίδη, τον κύριο Αλβανίδη, τον Κώστα, ο οποίος είναι φίλος μου προσωπικός και μας βοηθάει σε πολλά πράγματα στο Σύνδεσμο. Υπήρξε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ήταν πρόεδρος. Ο Βραμίδης ήταν πρόεδρος και ήταν και προπονητής. Ήταν στα Αγία Παρασκευή, ήταν στον Άτλα και ήταν πρόεδρος του Χαλάντρη με μένα. Είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και δεν έχει ξεχάσει την καταγωγή του. Και δεν ξεχνάνε ποτέ οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου κανέναν. Όπως και εμείς δεν ξεχνάμε κανέναν, τους ευχαριστούμε βέβαια όλους. Όπως ευχαριστούμε και πάρα πολλούς ανθρώπους. Τον κύριο Γατσούλη από την Κηφισιά, τον κύριο τον πρόεδρο του Παπάγου, τον πρόεδρο του Κηφισιακού και άλλους ανθρώπους πολλοί που βοηθήσανε σε αυτήν την κατάσταση που φτιάξαμε τώρα πριν τα Χριστούγεννα, πριν τις γιορτές, για τους συναδέλφους μας και για τους ανθρώπους σε όλες τις γύρω ενορίες εδώ που ήρθανε και πήρανε τουλάχιστον κάτι για τις γιορτές και αυτό συνεχίζεται σιγά σιγά, απλά δεν το αναδεικνύουμε πολύ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο Σύνδεσμο εμείς προσφέρουμε και τροφή για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα. Μπράβο σας. Σε αυτή τη δεν το κάνουμε για να είμαστε καλύτερα. Αυτός είναι και ο στόχος του Συνδέσμου. Να βοηθάμε κόσμο και ιδιαίτερα τον προπονητή σε θεσμικά πλαίσια. Τα υπόλοιπα είναι καλά, αλλά είναι για δεύτερη σημασία με την έννοια. Πρέπει πρώτα ο προπονητής να καταλάβει την αξία του και μετά όλα τα άλλα θα γίνουν. Και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Γιατί αγαπάμε τον προπονητή, φάγαμε 37 χρόνια τη ζωή μας για αυτό το πράγμα. Κύριε, είναι μεγάλη ιστορία ο προπονητής. Είναι ένα θέμα ξεχωριστό που θα μπορώ να μιλάω ώρες γι' αυτό. Εγώ θέλω την προσοχή όλων και της Γενικής Γραμματείας μου και της ΕΠΟ, όλων των ανθρώπων, δώστε μια σημασία στον προπονητή. Είναι ο άνθρωπος που ζει στη ζωή του στα γήπεδα. Αυτό τα λέει όλοι. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε κάθε. Ευχαριστούμε τους πάντες, ευχαριστούμε και σεβόμαστε το Μυρμήκι. Θέλουμε να μας σέβονται και οι άλλοι.
Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Δεν ξέρω αν έχει τα λεφτά. Ναι, ναι. Πρόεδρε, να μας ξανααναφέρετε την αιμοδοσία που. Η αιμοδοσία θα γίνει 27 Φεβρουαρίου, τελευταίο Σάββατο του Φεβρουαρίου. Τι ώρα? Τον Ευαγγελισμό. Ξεκινάει από τις 9 το πρωί και τελειώνει στις 3 το μεσημέρι. Από αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί στο πρώτο, γιατί σήμερα θα βγάλουμε και την ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν μ' αρέσει πολύ το Facebook. Ας είναι μέτρο. Εμείς έχουμε το site το οποίο θα το κάνουμε τέλειο τώρα και θα πατάτε το link και θα βλέπετε εκεί. Γιατί το άλλο δεν είναι μέσω επικοινωνίας. Εμείς θα θέλαμε να ανοίξουμε τα γήπεδα, να πάμε σε όλες τις γειτονιές, να μιλήσουμε με όλους τους συναδέλφους μας, με τους παράγοντες, με τους φιλάθλους, με όλους. Αυτή είναι η ζωή μας όλοι. Όχι από τα Facebook. Τουλάχιστον για μένα αυτό ισχύει. Και θα ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσουμε πολύ στην αιμοδοσία αυτόν τον καιρό. Βέβαια έχουμε και. Είναι η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η δεύτερη. Η πρώτη έγινε 30 Μαΐου, πάλι μετά από COVID. Είχαμε 122 άτομα. Τώρα πιστεύω να είμαστε παραπάνω. Είναι με όλα τα μέτρα. Έρχεται εδώ μονάδα του Ευαγγελισμού, γιατί εκεί ανήκουμε πια. Να μπορούμε να βοηθήσουμε συναδέλφους. Βάζουν 4-5 κρεβάτια εδώ. Ένας-ένας ανεβαίνει και φτιάχνουμε μια προσπάθεια τέτοια που να έχουμε μόνιμα μια βοήθεια για όλο τον κόσμο που ζητάει έργο. Και βέβαια πρέπει να την αγκαλιάσουν όλοι οι συνάδελφοι αυτοί και εμείς και να έρθουν κοντά μας για να έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και έναν άνθρωπο που μέλος του συνδέσμου μας, είναι ένας προπονητής με ΟΦΒ, λέγεται Παλαμάρας Αλέξανδρος, ο οποίος σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ, γιατί ο σύνδεσμος λειτουργεί όλες τις ώρες. Και δεν θέλω να ακούω κανέναν συνάδελφο σε από όλους τους συνδέσμους να μου λέει καμία κουβέντα, γιατί πρέπει οι σύνδεσμοι, θέλει χρόνο, θέλει μεράκι και θέλει και τρόπο. Αυτό θέλω να πω σε όλους, είναι ένα μήνυμα το οποίο το στέλνω και θα ήθελα και εσείς με τη σειρά να μας θυμόσαστε τόσο αργά, να μας βάζετε και εμάς στο πλαίσιο αυτού του ποδοσφαίρου σαν ξεχωριστή μονάδα. Πρόεδρε, να τονίσω ότι και τα γραφεία που έρχομαι για πρώτη φορά είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Τα γραφεία, κατά την άποψη του κυρίου Κάναντη που μας είχε κάνει ένα σεμινάριο πριν τα προηγούμενα χρόνια που ήταν εδώ, είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης, είναι μια αίθουσα 150 τετραγωνικά. Δεν είναι δική μας, την ενοικιάζουμε. Έχει τα πάντα. Ό,τι αφορά τα σεμινάρια, επανεξετάσεις, θρανία, τα πάντα τα έχετε δει εσείς τι είναι, να πάρετε και μια γενική μορφή. Φαντάζομαι ότι θα ήθελα όλη η Ελλάδα να έχει τα ίδια γραφεία και θα ήθελα να γεμίσουνε, τώρα που θα ξεκινήσουμε τις αναθεωρήσεις από κόσμο, βέβαια θα γίνουν με τηλεδιασκέψεις αυτό και βέβαια οφείλω να σας πω ότι η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου κάνει αυτή την εποχή, ξεκινώντας την Παρασκευή, σεμινάρια, γιατί δυστυχώς πρέπει να τα κάνουμε τώρα που καθόμαστε μέσα, να ξεσκουριάσουμε λίγο, να ανανεώσουμε τις γνώσεις μας. Ξεκινάμε με τον Βασίλη τον Ξερνό, ένα ψυχολόγο ψυχίατρο, την Παρασκευή στις 8.30 ώρα. Μετά έχουμε έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, τον κύριο Πριώνα, για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Μετά έχουμε τον κύριο Τάκη Λεμονή, γνωστό προπονητή και μέλος συνδέσμου. Μετά έχουμε τον κύριο Ιφαντίδη τον Αχιλέα που είναι στην ΕΠΟ στην ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμαστε να μας φτιάξει λίγο το κέφι και μετά έχουμε τον κύριο Σίμω που είναι στον Όφι και θα δούμε σιγά σιγά, αλλά τα σεμινάρια αυτά για να ξέρουν όλοι, γιατί υπάρχουν κάποια παράπονα, δεν είναι αλαλούμ, παρακολουθούν μόνο οι εκτελεστικές επιτροπές όλων των συνδέσμων της Ελλάδος και μετά από μισή ώρα, αφού τελειώσει η live κατάσταση, το δίνουμε σε όλα τα μέλη μας. Έτσι λοιπόν τα μέλη μας θα περιμένουν την Παρασκευή το βράδυ να πάρουν το σεμινάριο που θα γίνει στις 8.30 ώρα την Παρασκευή και έτσι την άλλη μέρα θα το έχουν όλοι και θα συνεχίσουμε αυτό εφόσον μας το επιτρέψει ο καιρός. Δεν θέλουμε βέβαια να κάνουμε σεμινάρια τώρα, θέλουμε να ανοίξουμε τα γήπεδα, να πάμε στα γήπεδα. Όμως αν γίνει αυτό, αναγκαίο κακό, θα κάνουμε και αυτό. Πρόεδρε, πώς είναι η ζωή, γιατί και εσείς προπονητής είστε. Η ζωή χωρίς ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς ποδόσφαιρο, για εμάς που ζούμε αυτό. Δεν είναι ζωή. Σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε, φτιάχνουμε συστήματα, κάνουμε πράγματα, αλλά δεν είναι αυτό. Αν δεν πας στο γήπεδο, αν δεν φορέσεις τη φόρμα, δεν πεις τα αποδυτήρια. Καλό είναι το θεωρητικό κομμάτι, αλλά ξέρετε, καθρέφτης για μας είναι το γήπεδο. Το γήπεδο. Μπορεί να λες ότι θέλεις τον πίνακα, αλλά αυτά πρέπει να απεικονίζονται και στο γήπεδο. Γι' αυτό μας λείπει. Είναι η ζωή μας. Δεν το συζητάμε.
Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας έχει, είναι υψηλό το επίπεδο του σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ναι, εσείς είστε αρκετά χρόνια στο χώρο. Θα σας πω, μέχρι τώρα ήταν το καλύτερο. Και λέω μέχρι τώρα γιατί... Παλιά θα μου πείτε, πρόεδρε, τα γήπεδα ήταν χωμάτινα. Όχι, δεν σας πω αυτό. Κάνετε λάθος. Εγώ ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από το Χορτάρι. Όχι από το ξέρω. Έπαιξα και στο ξέρω, αλλά στο Χορτάρι. Αλλά ακούστε κάτι. Η εποχή εκείνη πέρασε. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Η Αθήνα έχει ένα πρόβλημα. Τα γήπεδα. Και πρέπει αυτό να το δει η πολιτεία. Πώς θα το δει, είναι λίγο δύσκολο. Ακούω βέβαια, χωρίς να δικήσω κανένα, ότι γίνεται καινούριο γήπεδο, γίνεται. Υπάρχει και ένας χώρος να κάνει 2-3 γήπεδα η πολιτεία που να τα δώσει στην Αθήνα. Η Αθήνα έχει 5 εκατομμύρια κόσμο και πλάς. Και τα γήπεδα που έχει, ποια γήπεδα. Ένα γήπεδο του Ρουφ, κανονικό, και τα άλλα 2 μισά. Αλεπότρυπα και Ακαδημίας Πλάτων. Αυτά που υπάρχουν. Τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο. Τι θέλουμε ακαδημίες και να είμαστε πρώτοι. Θα είμαστε πρώτοι. Έχει πολύ κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι η Αθήνα ήταν και είναι πρώτη. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και η επαρχία που έχει γήπεδα, έχει ανέβει το επίπεδο και μας συναγωνίζεται τον τελευταίο καιρό. Θα θέλαμε λοιπόν να ξανακάνουμε πρώτη σε όλους τους τομείς στην Αθήνα, γιατί εδώ ζούμε, εδώ ζήσαμε, εδώ θα πεθάνουμε που λέει ο λόγος, αλλά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι αδικημένο από πολλούς τομείς και θα πρέπει να σκέψουν λίγο παραπάνω άλλοι άνθρωποι, όχι οι ίδιοι άνθρωποι που είναι γύρω γύρω. Θα πρέπει να το δει η πολιτεία πιο φρέσκα. Πιο φρέσκα. Θα πρέπει να αναπτύξουμε σχέσεις με την πολιτεία. Θέλουμε γήπεδα, θέλουμε χώρους. Πώς θα γίνει. Αλλά μην πάμε μακριά, εδώ δεν έχουμε γήπεδα πολύ μεγάλα στη Super League 1 και Super League 2. Όλα τα γήπεδα δεν είναι ιδανικά σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Αλλά αυτή είναι η Ελλάδα μας. Πιστεύουμε ότι βάζοντας ένα λιθαράκι ο καθένας κάτι μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια. Τώρα πόσα θα είναι δεν ξέρει κανείς. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας, κ. Σπύρος Παπακανέλος, στους προπονητές? Υπομονή. Υπομονή, υγεία πάνω απ' όλους. Είμαστε η αγκαλιά τους. Θέλουμε να είναι κοντά μας. Είμαστε κοντά τους. Θέλουν να πιστεύουν σε αυτό το λειτουργήμα που κάνουν και ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα βέβαια πριν κλείσω να σας πω κάτι. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Διαιτητές, ποδοσφαιριστές, παράγοντες όλων των ενώσεων, όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό. Και να είναι σίγουροι ότι ξεκινώντας αυτό το μάθημα που πήραμε από το COVID θα πρέπει να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Εγώ για τα μέλη μου θα πω ότι θέλω να είναι πιο κοντά στο σύνδεσμο. Θέλω να αγκαλιάσω το σύνδεσμο γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Και αλλάζουν προς το καλύτερο για τον προπονητή και για την Αθήνα. Αυτό που αναφέρατε και για την ΕΠΟ. Βεβαίως. Βεβαίως. Γίνονται άλματα, αλλά με μικρά βήματα. Δεν ενθουσιαζόμαστε εύκολα για να μην απογοητευτούμε εύκολα. Όμως ο προπονητής είναι δύναμη και όλοι οι προπονητές είναι δύναμη. Είναι οι άνθρωποι που βγάζουν τους αυριανούς ποδοσφαιριστές. Ξεκινώντας, και επειδή μου το τονίσατε, εγώ δεν θέλω να το ξεχωρίζω, αλλά από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το βαρέλι που βγάζει παίχτες προς τα πάνω. Σε εθνικό επίπεδο κρίνεται η ομάδα μας. Όσο ανεβαίνει το επίπεδο το ερασιτεχνικό, ανεβαίνει και το εθνικό επίπεδο αργότερα. Φτάνει πια. Έχουμε 7 προπονητές αυτή τη στιγμή στη Super League 1 Έλληνες. Θα θέλουμε να είναι όλοι Έλληνες. Γιατί όντως οι Έλληνες προπονητές δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους ξένους. Τους καλούς ξένους και τους καλούς Έλληνες, και εμείς έχουμε καλούς Έλληνες έξω. Τους θέλουμε όλοι. Πρέπει να αγαπήσουμε και λίγο τον εαυτό μας. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Προπονητής για μας, κύριε Ζαφυρίου, υπάρχει. Γραμμένο στον τοίχο σημαίνει μόρφωση, αξιοπρέπεια, περηφάνεια και ήθος. Και αυτό το έχουν οι προπονητές της Αθήνας και το αποδεικνύουν σε κάθε περίπτωση, σε οτιδήποτε και κάνουν. Ξέρετε, στο κάλεσμα που κάναμε για τους ανθρώπους τρέξανε και τους ευχαριστώ από καρδιάς. Και αυτοί που δεν τρέξανε μπορεί να μην μπορούσαν. Στο επόμενο ήμασταν μαζί μας. Είμαστε ένας για όλους και όλοι για έναν.
Αυτό έχω να πω. Και βέβαια και από την εκτελεστική επιτροπή μου σας είπα, όλα τα παιδιά αυτά που ο καθένας μπορεί το κομμάτι το δικό του γιατί θέλει πολλές ώρες να ασχοληθεί εδώ και πιστεύω για ένα αύριο καλύτερο, μια καλύτερη μέρα και λέμε και εμείς εδώ άλλη μέρα, άλλη τύχη. Πάντως τα 600 μέλη, 600 προπονητές είναι ένας μεγάλος αριθμός, πρόεδρε. Μια χαρά είναι. Είναι και άλλοι που δεν έχουν γραφτεί στους συνέδρους, θα γραφτούν και αυτοί, δεν πειράζει. Σιγά σιγά θα αλλάξει το καθεστώς, θα γίνουν καλύτερα πράγματα, κύριε Ζαφίλη. Δεν υπάρχει, δεν παίζει ρόλο το νούμερο. Προπονητές είμαστε γύρω στις 6.500. Είμαστε όλοι μαζί, δεν αλλάζει αυτό. Πρόεδρε, τώρα να πιο προσωπικά έτσι, από όλα τα χρόνια που είστε στο χώρο ως προπονητής. Αν σας έρχεται στη μνήμη κάποιοι παίκτες που έχουν περάσει από τα χέρια σας. Να μου αναφέρατε κάποια ονόματα έτσι. Είναι ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος που ήταν στην ΑΕΚ, ήταν από Χαλάνδρα. Ήταν πολλά παιδιά, τώρα δεν θυμάμαι και πάρα πολλούς γιατί έχουν περάσει πολλά τα χρόνια. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ καμαρώνω γιατί δούλεψα σε όλες τις ομάδες της Αθήνας εκτός από την Δυτική Αττική, από εκεί δεν έτυχε να πάω κάτω από το ποτάμι. Έχω δουλέψει πάνω από το ποτάμι. Η πρώτη σας ομάδα, θυμάστε από. Βεβαίως. Η πρώτη μου ομάδα ήταν. Ο πρώτος άνθρωπος που με μίλησε σε αυτό ήταν ο Παναγιώτης, ο Κεμενίδης. Καλή του ώρα, Τουτάκη. Που ήμουν στον Ολυμπιακό Λυσίο και με πήρε και με πήγε προπονητή στο Θησίο. Άρα ξεκινήσατε την προπονητική σας καριέρα από τον Ολυμπιακό Λυσίο. Όχι, όχι. Από τον Παντησιακό την ξεκίνησα. Από τον Παντησιακό ξεκίνησα την καριέρα μου ως προπονητής. Τελείωσα την καριέρα μου ως ποδοσφαιριστής στον Ολυμπιακό Λυσίο. Και μετά έχω γυρίσει σχεδόν όλες τις ομάδες Αθήνας και βέβαια και πάνω από 15 χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Από Β' Εθνική και όλες τις κατηγορίες, μόνο Super League δεν έτυχε. Δεν μπορεί να ήμουν και, να μπορεί να μην ήμουν και πολύ καλός, δεν πειράζει. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά και μας βοήθησε η Παναγία και το ποδόσφαιρο και φτάσαμε σε αυτή την ηλικία που πιστεύω ότι έχουμε δικαίωμα να λέμε μια κουβέντα παραπάνω και ας μην κάνουν οι περισσότεροι τους ειδικότερους των ειδικών. Αυτό το λέω γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε την καταγωγή μας. Το ποδόσφαιρο ενώνει, δεν περισσεύει κανείς και θυμάστε όλοι μαζί. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να θέλετε να με ρωτήσετε. Εάν σας έλεγα, πρόεδρε, να ξεχωρίσει, αν σας έλεγα να ξεχωρίσετε κάποια σεζόν, κάποιες στιγμές, κάποιες... Η σεζόν του ποδοσφαιριστή, του προπονητή, που σας έρχεται τώρα στη μνήμη. Στη μνήμη μου έρχονται όλες τις στιγμές που πέρασα από όλες τις ομάδες. Ο προπονητής είναι μόνος του. Είναι μοναχικός. Ξέρετε, η χαρά και η λύπη είναι ένα συνέστημα, το άγχος και το έφραγμα στο παντελόνι το έχει κάθε Κυριακή ο προπονητής που δουλεύει σε μια ομάδα. Η πίεση είναι τέτοια γιατί όλοι θέλουν το καλύτερο από σένα. Στη χαρά είναι όλοι μαζί. Στην ήττα είσαι μόνος σου. Γι' αυτό λοιπόν ηθικό δίδαγμα είναι ο προπονητής πρέπει να δουλεύει για τη στιγμή εκείνη που θα νιώθει καλά. Είτε έχεις άγχος, είτε έχεις χαρά, είναι συναισθήματα δικά σου και ό,τι κλείνει η πόρτα σου στο σπίτι σου και ησυχάζεις. Ούτε φανφάρες, ούτε απογοητεύσεις, γιατί από τον προπονητή ζητάνε όλοι την ψυχολογική στήριξη στη δύσκολη στιγμή και τη χαρά στην εύκολη στιγμή. Τι θα κρατήσεις για σένα, εγώ έχω κρατήσει και είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου. Αγαπώ πολύ αυτό που έκανα, έδωσα ό,τι δεν μπορούσα και ίσως να έφτασα μέχρι εκεί που άξιζα. Ο καθένας παίρνει το κομμάτι της μύτας του, το ανοίγει. Δεν έχω να πω τίποτα για μένα προσωπικά. Δεν μιλάω και πολύ για μένα γιατί δεν έχω πει ποτέ πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται. Τώρα όμως η κοινότητα είναι η προπονητική κοινότητα, θέλει ψυχολογική ανάπτυξη και θα την έχει. Σε αυτό είμαι μπροστάρης και ακολουθούν και οι άλλοι, τα άλλα παιδιά σας είπα. Θα επαναλάβω άλλη μια φορά, εκεί βλέπετε είναι γραμμένα τα ονόματά τους. Μάλιστα. Είναι αυτοί που ξεκινήσαν. Είναι ο Καβαλιέρης, είναι ο Λάβρου, είναι ο Παντιώρας, είναι ο Ψήλιας. Είναι ο Χριστόπουλος, είναι ο Τσορμπατζόγλου, ήταν ο Καλτσής. Και δεν είναι τώρα. Είναι ο Ντόκος, ο Γιάννης, είναι νέα παιδιά, δίνουμε χώρο στα νέα παιδιά. Είναι ο Γιάννης ο Δημητρίου που βοηθάει σε σεμινάρια. Είναι παιδιά, θα κάνουμε βιβλιοθήκη τώρα ηλεκτρονική. Να μπορούν να μπαίνουν να παίρνουν θέματα. Δεν είναι απλό το πράγμα να λέμε σύνδεδο προπονητών και τι. Είναι πολλά τα πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, όλα τα παιδιά αυτά
μπορούν να βοηθήσουν, βοηθάνε και θα γίνουν καλά πράγματα, όμορφα πράγματα. Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν θέλατε κάτι να προσθέσετε. Ήθελα να ευχαριστήσω εσάς και εμείς ευχαριστούμε. Και τον κύριο Ζουρίδη, το φίλο μου που είναι πολλά χρόνια, όλα τα παιδιά που είσαστε μαζί, το Άμπολα, αν το λέω καλά. Σωστά. Ο Ρένος ο Γιαμπουράς, ο Κώστας ο Ράπτης. Ο Κώστας ο Ράπτης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, το ηλεκτρονικό αυτό. Αλλά ακούστε κάτι. Ξέρετε, παλιά δεν υπήρχαν, ναι, ήταν μόνο οι εφημερίδες. Τώρα... Θέλω να ευχαριστήσω και όλους αυτούς που μας δούνε. Να πω συγγνώμη σε αυτούς που μπορεί να προσέβαλα. Δεν υπάρχει πρόθεση, όμως θέλω να πω και σε αυτούς που είναι δίπλα μας, στους ανθρώπους αυτούς, στους προπονητές που ταλαιπωρούνται, ότι μια καλύτερη μέρα έρχεται. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Φιλιά σε όλη την Αθήνα, εύχομαι τα καλύτερα για τους Αθηναίους προπονητές, εύχομαι γρήγορα να μπούμε στα γήπεδα και λιγότερες δηλώσεις. Λιγότερες δηλώσεις είναι κέρδος. Παρότι οι δημοσιογράφοι σας βάζουν, σας κολλάνε στον τοίχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή χρονιά και πάλι. Και θα τα ξαναπούμε για οποιαδήποτε εξειδικευμένα θέλετε. Εμείς είμαστε θέματα, εμείς είμαστε διάθεσή σας. Ωραία. Και κλείνοντας, ξαναπέστε μας πότε είναι η αιμοδοσία. Είπαμε. Ναι, θα δείτε εσείς να δώσετε μου. Λοιπόν, 27 Φεβρουαρίου στις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι με μονάδα του Ευαγγελισμού, με όλες τις προφυλάξεις που λέει το Υγειονομικό Τμήμα του Ευαγγελισμού, όπως και έγινε και την προηγούμενη φορά. Ωραία. Και βέβαια θα θέλουμε συμμετοχή από όλους. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και εύχομαι με τη νίκη εντός των ημερών.